Γεια σας, είμαι η Σμαράγδα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου, Σμαράγδας Beauty Secrets. Όπως βλέπετε, αυτή τη φορά βρισκόμαστε στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν εν ώψη άνοιξης, εν ώψη καλοκαιριού, να ανανεώσουμε και το χώρο αυτό. Ένα χώρο στον οποίο θα καθόμαστε χαλαρά, θα απολαμβάνουμε στιγμές χαλάρωσης. Θέλω να κάνω ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον να το χαίρεται όλη η οικογένεια και οι καλεσμένοι μου. Το μπαλκόνι μου είναι άδειο, διότι όταν τελειώνει η σεζόν, μου αρέσει η καλοκαιρινή σεζόν, μου αρέσει να μαζεύω τα πάντα, δεν μου αρέσει να εκτίθεται τα πράγματά μου τους χειμερινούς μήνες χωρίς κανένα λόγο. Και φέτος μάλιστα αγόρασα κάποια καινούργια διακοσμητικά από τα Τζάμπο και θα τα στολίσουμε, θα τα διακοσμήσουμε τώρα παρεούλα μαζί. Πρώτη σημαντική δουλειά για να φανεί διαφορά στο μπαλκόνι μας, κατευθείαν θα αλλάξει όλος ο χώρος και μόνο που θα τοποθετήσετε το σαλονάκι. Εγώ το δικό μου σαλόνι μπαλκονιού το έχω πάρα πολλά χρόνια, περίπου 12-13 χρόνια από τότε που μπήκα στο σπίτι μου. Είναι απίστευτα βολικό, με βολεύει πάρα πολύ και πάρα πολύ έτσι άνετο στο κάθισμα, χαλαρωτικό. Αποτελείται από 2 καρέκλες, ένα καναπέ και το τραπέζι. Το τραπέζι έχει πάνω και το τζαμάκι του. Είναι σε ζεστές καφέ αποχρώσεις, είναι χρώματα που δένουν και με τα υπόλοιπα του σπιτιού. Ίσως να φανεί σε κάποιες υπερβολικό αυτό, εμένα όμως μου αρέσει και ο τρόπος που θα στολίσω το μπαλκόνι μου να έχει το ίδιο ύφος, να έχει το ίδιο στυλ, κάτι από τις πινελιές που υπάρχουν και μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού μου. Οι μαξιλάρες του σαλονιού σε μπέζα απόχρωση δένουν απίστευτα με το καφέ, το σκούρο καφέ του υπόλοιπου σαλονιού. Δεν νοείται χαλάρωση αν δεν υπάρχουν μαξιλάρες άνετες, αναπαυτικές. Παρόλο που πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ τα λουλούδια, θα δείτε ότι έχω μόνο ένα φύκο. Δυστυχώς έχω αλλεργία και αυτή η περίοδο είναι η χειρότερη μου. Βέβαια, η μητέρα μου έχει φυτέψει κάποια λουλούδια, κάποιες υπέροχες λαστρούλες, τις οποίες θα τις πάρω εντωμεταξύ στις επόμενες μέρες, λίγο να καταλαγιάσει η αλλεργία μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να διακοσμήσουμε το μπαλκόνι με τις αγορές μας από τα Τζάμπο. Επίτηδες περίμενα να έρθει αυτή η απογευματινή ώρα, αργά το απόγευμα, για να δείτε πόσο θα φαντάξει με κάποιες λεπτομέρειες που θα βάλουμε. Δύο ιδιαίτερα φανάρια, ένα λίγο μεγαλύτερο και ένα λίγο μικρότερο, μπορούν να μπουν και πάνω στο τραπέζι. Εγώ ωστόσο θα επέλεξα να τα βάλω στη συγκεκριμένη γωνία του μπαλκονιού. Φυσικά θα ανάψω μέσα κεριά. Είναι η πρώτη ρομαντική πινελιά που θα βάλω στο μπαλκόνι μου. Μου θυμίζουν κάποια πλεκτά με τσιγκελάκι που έφτιαχνε η γιαγιά μου και γι' αυτό πραγματικά έτσι αγαπώ αυτό το παραδοσιακό στυλ που έχουν τα συγκεκριμένα. Επίσης από τα Τζάμπο, η πιατέλα αυτή στα 2,99 ταιριάζει όπως βλέπετε και σε αυτές τις αποχρώσεις σε σκούρο σαλόνι, ταιριάζει όμως πάρα πολύ και αν έχετε ανοιχτόχρωμο σαλόνι εσείς, είτε λευκό, είτε κάποιο άλλο πιο μπέζ, ταιριάζουν ιδανικά σε όλες τις αποχρώσεις. Δύο κυροπήγια μικρότερα, πάλι με τις λεπτομέρειες μακραμέ αντίστοιχες με αυτές που έχουν τα μεγάλα κυροπήγια που έβαλα στη γωνία. Αυτά στοιχίζαν 2,99 και 1,99 το πιο μικρό. Φυσικά και εδώ θα μπει η ρομαντική πινελιά με τα κεριά, τα οποία επίσης στοίχισαν 1,49. Ένα διακοσμητικό που επίσης συνηθίζω να βάζω στο τραπέζι του μπαλκονιού, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αρχοντικό και δίνει μια άλλη πινελιά, είναι το κομπολόι. Αυτή τη στιγμή θα βάλω ένα σε μπλε απόχρωση, σε τυρκουάζ απόχρωση. Άλλες φορές μπορώ να βάλω και περισσότερα. Συνηθίζω σε μεγάλες πιατέλες να βάζω και 2-3. Τώρα όμως θα βάλω μόνο ένα, γιατί είτε μπορώ να συμπληρώσω 2-3 μικρά, πιο μικρά ρεσό κεράκια και ιδανικά θα επιλέξω σιτρονέλα, διότι φεύγουν έτσι με αυτόν τον τρόπο και τα κουνούπια. Σημειώνω αυτό να σας πω ότι τα κεριά μπορείτε να βάλετε είτε τα απλά όπως έβαλα εγώ, είτε μπορείτε να επιλέξετε κεριά που έχουν σιτρονέλα, γιατί είναι και αντικουνουπικά, είναι εντομοποθητικά. Στην πιατέλα μας μέσα μπορούμε να την αφήσουμε άδεια, όπως σας είπα, μόνο με ένα-δυο πινελιές αρχοντικές. Μπορούμε να βάλουμε κεράκια, μπορούμε να βάλουμε κάποια ροδοπέταλα. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Κάποιες φορές όμως και το πολύ λιτό έχει την αρχοντιά του.
Ένα πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό, το οποίο στοιχίζει 14,99, είναι το συγκεκριμένο κλουβί. Έχει πάνω ένα πουλάκι, είναι σε σαπουνί χρώμα, σε βεραμάν χρώμα. Τώρα βέβαια δεν φαίνεται ιδιαίτερα πολύ καλά. Θα το παρατηρήσετε όμως και στα πρωινά πλάνα, διότι θα τραβήξω και αύριο το πρωί να δείτε πώς φαίνεται συνολικά ο στολισμός του μπαλκονιού. Ανοίγει εδώ με ένα ιδιαίτερο πορτάκι και επίσης θα εκμεταλλευτώ το χώρο αυτό για να βάλω και εδώ κεριά, είτε είμαστε στη φύση, είτε είμαστε σε ένα μπαλκόνι μέσα σε μία μεγαλούπολη, μπορούμε μόνοι μας να το διαμορφώσουμε και μόνοι μας να κάνουμε μία απίστευτα χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Μία ατμόσφαιρα η οποία θα αποπνέει ηρεμία, χαλάρωση μετά από μία πάρα πολύ κουραστική ημέρα. Θα εκμεταλλευτώ και αυτή τη γωνιά, θα γεμίσω και αυτή τη γωνιά με κυροπήγια, τα οποία τα έχω πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω από τότε που πήρα και το σαλόνι, δηλαδή και αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετίας. Ένας τρόπος επίσης να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε είναι οι άνετες μαξιλάρες, τα άνετα μαξιλάρια. Τα συγκεκριμένα είναι από τα Τζάμπο, στοιχίζουν 3,99. Είναι επίσης μια εύκολη έξυπνη οικονομική λύση για να ανανεώσετε το στυλ του μπαλκονιού σας. Μπορεί να έχετε από πολλά χρόνια ένα συγκεκριμένο κάλυμα, όπως έχω αυτά τα μπέζ πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, διαφοροποιώντας τα μαξιλάρια, αλλάζει πραγματικά όλη η εικόνα. Μπορείτε να κινηθείτε είτε σε πιο κλασικές γραμμές όπως εγώ, είτε σε μοντέρνα, φωτεινά, ζωηρά χρώματα, ανάλογα με τον στυλ που θέλετε να δώσετε. Το τραπέζι του μπαλκονιού, παρόλο που είναι πάρα πολύ μικρό, δεν είναι τραπεζαρία να μπορέσει να χωρέσει πάρα πολλά πράγματα, ωστόσο εξυπηρετεί ιδανικά κάποιες βραδιές που θέλουμε να φάμε μια πίτσα, να πιούμε ένα ποτό. Έχει δεύτερο χώρο στον οποίο μπορείς να αναποθέσεις κάποια αντικείμενα. Καταρχήν θα πάρω τη πιατέλα μου και θα τη βάλω εδώ κάτω. Άρα η πιατέλα έφυγε χωρίς πολλά. Δεύτερον, τα κυροπήγια. Θα τα πάρω, δεν θα τα σβήσω, θα τα βάλω απλά στην άλλη μεριά του μπαλκονιού. Είπαμε, όσο περισσότερα κυροπήγια και ιδιά έχουμε, τόσο πιο όμορφα είναι. Άρα, αδειάζω το τραπέζι, τοποθετώ τις πιατέλες μου, τα ποτά μας κτλ. Και επιπλέον έχω και βοηθητικό χώρο που περισσεύει στο κάτω μέρος για να βάλω κάποιες χαρτοπετσέτες, κάποια έκθαρμα χεροπύρουνα πιάτα, ακόμα κάποιες πιατέλες, τις οποίες που να μου χωράνε όλες εδώ, τις βάζουμε και στο δεύτερο επίπεδο του τραπεζιού. Εάν ωστόσο το δικό σας δεν εξυπηρετεί τόσο, μπορείτε να φέρετε από το σαλόνι τα βοηθητικά τραπεζάκια που έχουμε, να τα έχετε δίπλα σας, εξίσου θα εξυπηρετηθείτε. Επίσης κάτι άλλο που κάνω είναι τα κεριά. Κάθε βράδυ όταν τα σβήσω να τα μαζεύω. Λοιπόν, εάν τα αφήσετε, τα χτυπάει όλη μέρα ο ήλιος μέχρι να έρθει το επόμενο απόγευμα που θα κάτσετε στο μπαλκόνι σας να απολαύσετε και να τα ανάψετε, το πιο σίγουρο είναι ότι θα τα βρείτε απλά λιωμένα. Δεν μου είναι καθόλου κόπος όταν τα σβήσω λοιπόν να τα πάρω και να τα βάλω σε μια μεριά του σπιτιού που την έχω πραγματικά για να βάζω τα κεριά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Θα περιμένω οπωσδήποτε τα σχόλιά σας. Εάν έχετε διακοσμήσει στο μπαλκόνι σας, σε τι χρώματα το έχετε διακοσμημένο. Να πάρουμε λοιπόν και άλλες ιδέες και θα τα πούμε πολύ σύντομα με νέο βιντεάκι. Πολλά φιλιά!